Καλημέρα σας. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω εκ μέρους της Προεδρίας της Δημοκρατίας στην παρουσίαση του τέταρτου πυλώνα του σχεδίου Κύπρος το αύριο προς μια ψηφιακή εποχή στα πλαίσια του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως ήδη γνωρίζετε, έχουν προηγηθεί τρεις άλλες παρουσιάσεις για τους άλλους τρεις πυλώνες και συγκεκριμένα οι πυλώνες προς ένα ανθεκτικό σύστημα υγείας, προς μια πράσινη ανάπτυξη και προς μια ανταγωνιστική οικονομία με αποτελεσματικούς θεσμούς. Η παρουσίαση θα γίνει από τον Υφυπουργό Καινοτομίας, Έρευνας και Ψηφιακής Πολιτικής και φυσικά θα προηγηθεί εισαγωγική ομιλία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Αναστασιάδη. Κύριε Πρόεδρε, το βήμα δικό σας. Κυρίες και κύριοι, πρώτα να σας καλωσορίσω, αλλά και να πω πως συνεχίζοντας την καταπυλών ανάλυση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, παρουσιάζουμε σήμερα τον τέταρτο πυλώνα του σχεδίου Κύπρος το αύριο, που αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που άπτεται της αναβάθμισης υποδομών για συνδεσιμότητα, την προαγωγή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και συναφής με τον ψηφιακό μετασχηματισμό μεταρρυθμιστικές και επενδυτικές δράσεις. Ένα σχέδιο που εξασφαλίζει την συμμετοχή της Κύπρου στην παγκόσμια ψηφιακή επανάσταση που έχει αρχίσει. Ένα σχέδιο που αφορά και περιλαμβάνει ωφέλη για όλους και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Επιγραμματικά, αλλά και ενδεικτικά. Θα ήθελα να αναφέρω πως μεταξύ άλλων ο τέταρτος πυλώνας σχετίζεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή καθιερώνει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλους ανεξαίρετα τους τομείς. Ένα άλλο στοιχείο ότι τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη σκοπή δηλαδή, είναι τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης, την ανάπτυξη διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, την επέκταση των δικτύων υπεριψηλών ταχυτήτων σε όλη την Κύπρο περιλαμβανομένων απομακρυσμένων ή μη καλυπτωμένων περιοχών, ψηφιακή διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας με υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών. Θέλω όμως να πω πως πλήρη ανάλυση των προνοιών θα παραθέσει εν συνεχεία ο Υφυπουργός Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και έτσι οι αναφορές μου εν συνεχεία θα είναι γενικής φύσεως. Κυρίες και κύριοι, σε συνδυασμό με μια σειρά δράσεων που περιλαμβάνονται στους υπόλοιπους πυλώνες πολιτικής, μόνο μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα διατεθούν συνολικά πέραν των 280 εκατομμυρίων ευρώ για την ψηφιακή μετάβαση, ποσό που αντιστοιχεί στο 23% του συνολικού προϋπολογισμού του εν λόγω σχεδίου. Μεταξύ άλλων δράσεις που περιλαμβάνουν σχέδια χορηγιών πέραν των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των σχολικών μονάδων, η στρατηγική για έξυπνες πόλεις ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, η ανάπτυξη δικτύων έξυπνης διαχείρισης νερού. Ενώ την ίδια στιγμή, συναφές με τα πιο πάνω είναι η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην ενίσχυση του τομέα της έρευνας και καινοτομίας, καθώς και των νεοφιών και καινοτόμων επιχειρήσεων. Ένας αριθμός τομέα που καλύπτει ο τρίτος πυλώνας του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφορά την διάθεση κονδυλίων ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ
για υλοποίηση σειράς μεταρρυθμίσεων, αλλά και αναπτυξιακών επενδύσεων, όπως μεταξύ άλλων, και μιλώ για τον τρίτο πυλώνα, που αναφέρεται στην έρευνα και την καινοτομία. Και υπάγεται βεβαίως εις τον Υφυπουργό, γι' αυτό και γίνεται η αναφορά. Ενίσχυση της διασύνδεσης, στόχη είναι η ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ φορέων χάραξης και υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας. Προγράμματα χρηματοδότησης και σύσταση επενδυτικού ταμείου μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια χρηματοδότηση για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση στις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Κίνητρα και για ενθάρρυνση και προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού, να σημειώσω, στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας. Σχέδιο κινήτρων για την ανάπτυξη διαβαθμισμένων εργαστηρίων και διαβαθμισμένων δικτύων επικοινωνίας σε ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς που ασχολούνται με τεχνολογίες πολλαπλής χρήσεως. Κυρίες και κύριοι, ο τέταρτος πυλώνας, επανέρχομαι εις τον τέταρτο πυλώνα, αλλά και οι σχετιζόμενες δράσεις κάτω από όλους τους λοιπούς πυλώνες αποτελούν θεμελιώδες μέρος της συνολικής πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου. Ένα όραμα που άρχισε να υλοποιείται από την αρχή της διακυβέρνησης, θα πρέπει να πω, με την ανάθεση στη μονάδα διοικητικής μεταρρύθμισης, τον συντονισμό της πολιτικής και την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μεταξύ άλλων, προωθήθηκε η ψηφιοποίηση των τμήματων πολιοδομίας και κτηματολογίου και η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το κοινό, η παροχή πέραν των 120 δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του συστήματος Αριάδνη και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, σχεδίων και χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας. Το δύσκολο ομολογμένος αυτό εγχείρημα απέκτησε περαιτέρω δυναμική μετά την δημιουργία του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, η οποία συνέπεσε δυστυχώς, μπορεί να είναι δυστυχώς βεβαίως διότι είχαμε την πανδημία, αλλά η κρίση προκάλεσε την πρόκληση για να προχωρήσουμε στα όσα καταγράφονται και θα αναφερθεί ο Υφυπουργός και στους στόχους που θέτουν. Παρόλες τις δυσκολίες που προέκυψαν από την πανδημία, εκτιμώ πως ανταποκριθήκαμε με πλήρη επάρκεια στις ιδιάζουσες και αυξανόμενες ψηφιακές προκλήσεις. Μέσα σε ελάχιστο, οφείλω να ομολογήσω, χρονικό διάστημα, μετατρέψαμε ένα κράτος που για δεκαετίες ήταν ουσιαστικά τεχνολογικά αλλά και ψηφιακά υποανάπτυχτο ή και ανύπαρκτο σε ένα κράτος που μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συνθήκων που ακολούθησαν την πανδημία, όπως ήταν ο τομέας της τηλεεργασίας, της τηλεκπαίδευσης, της ψηφιακής διεκπαραίωσης χιλιάδων ηλεκτρονικών αιτήσεων για σχέδια χορηγιών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, της αποστολής εκατοντάδων χιλιάδων γραπτών μηνυμάτων για τις διακινήσεις των πολιτών κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, της αυθημερών ιχνηλάτησης εκατοντάδων ατόμων που είσαι ασθενές επαφές, της δημιουργίας πύλης εμβολιασμού για ολόκληρο τον πληθυσμό της χώρας, της ηλεκτρονικής εγγραφής των μαθητών, της ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων των στρατευσίμων για να περιοριστώ στα ελάχιστα. Κυρίες και κύριοι, την ίδια ώρα η κρίση της πανδημίας ανέδειξε ακόμη περισσότερο την ανάγκη επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού ως ενός σημαντικού πυλώνα για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και βεβαίως να ευθυγραμμιστούμε με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Αυτό προϋποθέτει, πέραν των όσων σχετικών μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών δράσεων εμπίπτουν στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, την υλοποίηση
και μια σειρά άλλων υποεξέλιξη έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που αφορούν τον χώρο της υγείας και τη μηχανογράφηση των αυτονομημένων νοσοκομείων, τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή και την ηλεκτρονική ταυτότητα. Προϋποθέτει ακόμη την συνεχή αναπροσαρμογή στις ψηφιακές εξελίξεις που συντελούνται ανά το παγκόσμιο, αλλά και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών από χώρες που θεωρούνται πρωτοπόροι στον τομέα, όπως η Εστονία. Θα πρέπει να αναφέρω πως σε αυτό το πλαίσιο τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιήσω επίσκεψη στο Ταλίν, όπου αναμένεται να υπογραφεί ένα νέο ενισχυμένο μνημόνιο συνεργασίας για συγκεκριμένους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας της Εστονίας για υλοποίηση μιας σειράς έργων, όπως την δημιουργία ενός και μόνου μητρώου που θα αποτελεί τη μοναδική πηγή δεδομένων για τους πολίτες, την αναδιάρθρωση του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων και κοινωνικών υπηρεσιών, την τεχνοκρατική υποστήριξη για συγκεκριμένα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που βρίσκονται επί του παρόντος υπό υλοποίηση ή και σε φάση σχεδιασμού. Φίλες και φίλοι, προχωρούμε με το φιλόδοξο σχεδιασμό στην Κύπρο του αύριο, για να πετύχουμε αυτό που επιδιώκαμε εξ αρχής, δηλαδή τον οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας, την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που αφορούν την βελτίωση της καθημέρας ζωής των πολιτών, τον εξυγχρονισμό των θεσμών, την αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, την προσαρμογή σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας και ραγδαίων ψηφιακών εξελίξεων. Κυρίες και κύριοι, όπως είχα αναφέρει και στην παρουσίαση του σχεδίου Κύπρος το αύριο, στις 17 Μαΐου του 2021, η εκταμείευση πόρων προς υλοποίηση των προαναφερθέντων εθνικών στόχων προαπαιτεί σειρά μεταρρυθμίσεων και νομοθετικών πράξεων. Γι' αυτό, για άλλη μια φορά, απευθύνω έκκληση, καλό τα πολιτικά κόμματα, τη νέα Βουλή που προέκυψε μετά τις 30 Μαΐου, αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους, να συστρατευτούν έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτό που επιδιώκουμε. Με πλήρη σεβασμό στην αντίθετη άποψη, οφείλουμε μαζί να συνειδητοποιήσουμε πως με το διακύβευμα, με συγχωρείτε, δεν είναι άλλο από τον εξυγχρονισμό και εναρμόνιση του κράτους στα δεδομένα και τις προκλήσεις που καθορίζουν το αύριο. Ο μόνος αντίπαλος, και θέλω να το τονίσω, είναι οι στρεβλώσεις του συστήματος, αλλά και ως αποτέλεσμα τα προβλήματα που ο λαός και η πατρίδα μας αντιμετωπίζει. Μόνο έτσι θα μετατρέψουμε ξανά την κρίση σε ευκαιρία και θα δώσουμε την δική μας απάντηση, την δική μας σφραγίδα στις προκλήσεις της επόμενης μέρας, διασφαλίζοντας έτσι το μέλλον των επόμενων γενιών. Αυτά λέγοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή να με ακούσετε. Θα μείνω για ένα μέρος της παρουσίασης, γιατί δυστυχώς έχω και γεύμα με τους πρέσβεις των ευρωπαϊκών χωρών, έτσι η υποχρέωσή μου υπαγορεύει να εγκαταλείψω ενδεχόμενα πρώτου τέλους της εισαγωγής σας, κύριε Υφυπουργέ. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και πάλι. Μας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό με έργα και μεταρρυθμίσεις πρόσθετου ύψους 282 εκατομμυρίων ευρώ. Ενισχύουμε την ευρυζωνικότητα και διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε διαδικτυακές υποδομές και νέες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Προσφέρουμε τις κατάλληλες ευκαιρίες ψηφιακής εκπαίδευσης και απασχόλησης. Θέτουμε τη χώρα μας σε τροχιά νέας δυναμικής.
Κύπρος. Το αύριο. Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγαπητοί φίλοι του τύπου, αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, παρουσιάζουμε σήμερα μια τολμηρή πρόταση για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που βασίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία και στο ψηφιακό μετασχηματισμό, με όραμα για μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία, κοινωνική ευημερία, που επίκεντρο έχει τον άνθρωπο. Καμιά τεχνολογία, κανένας ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένος εάν δεν στοχεύει στη βελτίωση ποιότητας της ζωής του ανθρώπου. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια εύρωστη οικονομία και κοινωνία, ικανή να ανταποκριθεί στις πολλαπλές προκλήσεις και ανάγκες ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου ευρωπαϊκού και διεθνούς γίγνεσθε. Οι παρεμβάσεις που θα παρουσιάσω, που προωθούνται και που ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναφέρει, αγγίζουν το ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας και αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας της δημόσιας υπηρεσίας, όσον και στην ενδυνάμωση και διευκόλυνση του επιχειρήν, στην τόνωση της απασχόλησης και ευρύτερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Το σχέδιο είναι πάρα πολύ φιλόδοξο και εμπεριστατωμένο, με σχέδιο δράσης που το υποστηρίζει, το οποίο αποτελεί μια τεράστια πρόκληση, καθώς προνοεί μια ολιστική μεταμόρφωση του μοντέλου λειτουργίας που ακολουθούμε ως κράτος και ως κοινωνία. Προϋποθέτει ισχυρή βούληση, ξεκάθαρη στρατηγική, σωστό σχεδιασμό και προτεραιοτήτων, αλλά πάνω απ' όλα σωστή υλοποίηση. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσω με την παρουσίαση Τσουδάκι. Ακούτε τώρα. Ωραία. Η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης. Γιατί είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, έχουν συνειδητοποιήσει την πρόκληση που έχουμε ενώπιό μας, διότι ως οικονομία στην Ευρώπη έχουμε ανταγωνιστικό μειονέκτημα στο ότι οι οικονομίες όπως είναι της Κίνας ή της Αμερικής, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού, έχουν ένα κοινωνικο-οικονομικό προβάδισμα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά τους. Γι' αυτό η Ευρώπη έχει εκπονήσει ένα τεράστιο σχέδιο που τα κράτη-μέλη ακολουθούν και μέρος αυτού του σχεδίου είναι και αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Η πηξίδα αυτού του σχεδιασμού της δεκαετίας κινείται σε τέσσερις άξονες. Έχει να κάνει πάνω απ' όλα με τις δεξιότητες του ίδιου του Ευρωπαίου πολίτη. Και όταν λέμε δεξιότητες, μιλάμε οριζόντια. Κάθε ηλικία, κάθε επαγγελματίας, κάθε κοινωνικό σύνολο. Αλλά ταυτόχρονα και επαγγελματίες εξειδικευμένοι στον χώρο της τεχνολογίας. Ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές, ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, στην ψηφιοποίηση δημοσίων υπηρεσιών, υπάρχει η δέσμευσή μας ότι 100% των δημόσιων υπηρεσιών των βασικών πρέπει να είναι μέσω διαδικτύου. Αυτό είναι δέσμευση όλων των κρατών μελών. Δηλαδή δεν είναι θέμα επιλογής αν θα το κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, διαφορετικά θα λάμψουμε δια της υστέρησης αυτής. Ηλεκτρονική υγεία, 100% διαθέσιμος ο ιατρικός φάκελος στον πολίτη. Ψηφιακή ταυτότητα, το 80% των πολιτών να χρησιμοποιούν ψηφιακή ταυτότητα. Και ταυτόχρονα ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. Το 75% των εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να χρησιμοποιούν το υπολογιστικό νέφος, τεχνητή νοημοσύνη και μαζικά δεδομένα. Στα αγγλικά το cloud, artificial intelligence και big data.
καινοτομία, χρήστες με καθυστέρηση πάνω από το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να πετύχουν τουλάχιστον ένα στοιχειώδες επίπεδο ψηφιακής έντασης. Κάτι που υστερούμε σήμερα, γιατί στην Ευρώπη είμαστε κατά βάση μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο μηχανισμός αυτός, όπως γνωρίζετε, έχει έναν προϋπολογισμό 672 δις, από τα οποία το 20% πρέπει να διατεθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στην Κύπρο έχουμε διαθέσει το 23,5% και περισσότερα. Επιπρόσθετα, λόγω του δεκαετούς πλάνου της Ευρώπης, πέραν των κονδυλίων αυτών, του Σχεδίου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας, υπάρχουν άλλα προγράμματα που αθροίζονται σχεδόν 200 δις, από τα οποία η Κύπρος στοχεύει να αντλήσει τουλάχιστον άλλα 150 εκατομμύρια, τα οποία έχουν να κάνουν το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά μπήκε σε λειτουργία, θεσμοθετήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου ως declaration και χθες, πριν μία εβδομάδα, τα κράτη-μέλη παρουσίασαν το πρόγραμμά τους. Το Connecting Europe Facility, το Συνδέοντας την Ευρώπη, 28 δις, 95 δις από το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, που είναι η μετεξέλιξη του Ορίζοντας 2020, από τον οποίο η Κύπρος είχε να αντλήσει 295 εκατομμύρια. Στοχεύουμε από αυτό το πρόγραμμα να αντλήσουμε άλλα 450 με 500 εκατομμύρια. Πολλοί συνεργάτες μου λένε ότι αυτός ο στόχος που έχετε βάλει, κύριε Υφυπουργέ, είναι πολύ ψηλός. Έχουμε τον τρόπο και την θέληση και θα το κάνουμε. Και υπάρχει και τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής, άρα 87 εκατομμύρια. Όπως έχει αναφερθεί, το σχέδιο ανάκαμψης προσδοκεί στην ενίσχυση της αντιστοιχτικότητας της οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για οικονομική και κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία. Περιλαμβάνει για την Κύπρο 1,23 δις περίπου, από τα οποία το 23% είναι στην ψηφιακή μετάβαση και το 40% είναι στην πράσινη ανάπτυξη. Εδώ βλέπουμε τους 4 πυλώνες για να δούμε το ψηφιακό κομμάτι στο context, μέσα στη δομή. Το καθαρόαιμο ποσό ψηφιακού μετασχηματισμού είναι 89,4, που είναι η αποκλειστική αρμοδιότητα του Υφυπουργείου και θα το αναλύσουμε. Όμως, σε κάθε ένα από τους υπόλοιπους πυλώνες υπάρχουν μέσα στα σχέδια δράσης τους ψηφιακές τεχνολογίες και λύσεις που είναι προϋπόθεση για να πετύχουν. Και αθροιστικά όλα αυτά είναι στα 282 εκατομμύρια. Το Υφυπουργείο έχει την αποστολή και την ευθύνη για τα 282 εκατομμύρια. Δηλαδή, η λειτουργία και η δράση του Υφυπουργείου είναι να συντονίσει όλες τις ψηφιακές δράσεις που είναι σε όλους τους υπόλοιπους πυλώνες. Όπως είπα προηγουμένως, άρα είναι 89,4 εκατομμύρια είναι ο κάθετος ρόλος του Υπουργείου και 282 είναι το σύνολο στον οριζόντιο ρόλο. Τομείς παρέμβασης στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δημόσια υπηρεσία, εξυγχρονισμός. Τεράστιων κεφάλαιων, το νιώθουν οι πολίτες, το νιώθουν οι επιχειρήσεις, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε ενώπιόν μας. Ενίσχυση της συνδεσιμότητας και ευρυζωνικότητας. Όλοι είμαστε μάρτυρες, όλοι είμαστε χρήστες του διαδικτύου και τουλάχιστον μέχρι και, θα έλεγα, τα μέσα της περσινής χρονιάς, είχαμε ίσως το πιο ακριβό διαδίκτυο στην Ευρώπη και το πιο αργό. Ξεκίνησε να αλλάζει σιγά σιγά αυτό το πράγμα, αλλά θα δούμε τεράστια βήματα και τεράστιες αλλαγές τους επόμενους 18 μήνες μέσα από τα προγράμματα και τα σχέδια τα οποία έχουμε ανακοινώσει. Πρέπει η Κύπρος, για να είναι ψηφιακά όριμη χώρα, να έχει διαδίκτυο και ευρυζωνικότητα, την οποία θα δούμε μετά. Ταχεία μετάβαση στην πράσινη οικονομία, αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων. Ξέρετε, αν δούμε τους ευρωπαϊκούς δείχτες DESI, Digital Economy and Social Index, η Κύπρος σε αυτόν τον τομέα, παρόλο που λέμε ότι όλοι οι Κύπροι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, όλοι έχουμε κινητό τηλέφωνο, έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Είμαστε απλώς χρήστες των κοινωνικών δικτύων κατά βάση. Δεν είμαστε όριμη οικονομία το να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο ως επιχειρηματικό εργαλείο ή έστω και ως άτομο, ως πολίτης, να το χρησιμοποιήσω για την επικοινωνία διαδραστικά με την τράπεζά μου. Βλέπουμε το e-banking τα τελευταία 3 χρόνια έχει κάνει τεράστια άλματα. Όμως οφείλουμε ως πολιτεία να δώσουμε την ίδια εμπειρία όπως έχετε με το ηλεκτρονική τράπεζα, με την
με τις συναλλαγές, με την διαδραστική, αν θέλετε, επικοινωνία του πολίτη με το δημόσιο. Και έχουμε εντοπίσει ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες και έχουμε δράσει και έχουμε το κονδύλι. Και φυσικά καινοτόμως επιχειρηματικότητα και ψηφιακή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις μέσα από αυτό το σχέδιο το οποίο παρουσιάζω. Στην σύνολό τους είναι 170 εκατομμύρια είναι για έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 20 εκατομμύρια για ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ψηφιακές δεξιότητες και είναι οριζόντιο. Θα δώσουμε δηλαδή την ψηφιακή ακαδημία, η οποία την έχουμε σχεδιάσει, ο κάθε πολίτης, ανεξαρτήτου ηλικίας και τι προφίλ έχει, αν είναι γεωργός ή αν είναι τραπεζικός υπάλληλος ή δημόσιος υπάλληλος, θα μπορεί να μπει σε αυτή την ψηφιακή ακαδημία διαδικτυακά, να κάνει μία αυτοαξιολόγηση, να θέσει ο ίδιος ή η ίδια το πού θέλει να φτάσει και αυτόματα η πλατφόρμα θα του βγάλει την απόσταση που πρέπει, τον gap, την απόσταση που πρέπει να καλύψει και θα μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα δωρεάν, τα οποία μαθήματα θα είναι είτε διαδικτυακά, είτε θα είναι κανονικά μαθήματα τα οποία με συνεργασία με το Υπουργείο Ενεργασίας και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού θα μπορεί να πάει να τα παρακολουθήσει ο κάθε πολίτης δωρεάν. Και επίσης για τις απομακρυσμένες περιοχές προβλέπεται και έχουμε αφήσει κονδύλι να εξυπηρετήσουμε με επισκέψεις και σχολεία εξειδικευμένα. Σκεφτόμαστε ακόμα και την κινητή μονάδα για να δώσουμε ψηφιακή εκπαίδευση και στις περισσότερες περιοχές οι οποίες δεν είναι εύκολα προσβάσιμες γιατί είναι απομακρυσμένες. 53 εκατομμύρια για επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα, 35 εκατομμύρια για την ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων. Ξέρετε, στην Κύπρο η κάθε πόλη λέει έξυπνη Πάφος, έξυπνη Λευκωσία, έξυπνη Λερμεσός, έξυπνη. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτά δεν μιλάνε μεταξύ τους. Όμως ο πολίτης που ζει αυτές τις πόλεις είναι ένας. Γι' αυτό με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου πέρσι τον Νοέμβριο, όλο αυτό το έξυπνη πόλη, το πλάνο, ήρθε κάτω από το Υφυπουργείο και έχουμε 35 εκατομμύρια για να κάνουμε την έξυπνη Κύπρο. Κάτω από την οποία είναι ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε δήμος, θα εξυπηρετείται από έναν κεντρικό φορέα, αντί ο καθένας να έχει τις δικές του τεχνολογίες που πολλές φορές, μάλλον τις πλήστες φορές, δεν μιλάνε μεταξύ τους. Και επιπρόσθετα υπάρχουν 85 εκατομμύρια για καινοτόμο και ψηφιακή διακυβέρνηση, επιχειρηματικότητα. Έργα της κεντρικής κυβέρνησης, τα οποία είναι κάτω από την ευθύνη του Υφυπουργείου. Στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, η νομική υπηρεσία. Έχουμε τεράστια έργα, συνολικά είναι 170 εκατομμύρια. Το Τμήμα Ειδικών Μεταφορών, ο Έφορος Εταιριός, το Τμήμα Φορολογίας, τα Τελωνία, Πολιοδομίας. Έχουμε την ανάλυση με τα ποσά για το καθένα, θα σας τα δώσουμε, δεν είναι ανάγκη να μπούμε στη λεπτομέρεια. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει Υπουργείο που να μην έχει εκπονήσει σε συνεργασία μαζί μας το δικό του πλάνο, να το έχουμε οριστικοποιήσει, να έχουμε βγάλει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Η ηλεκτρονική υγεία, διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας, ψηφιοποίηση δημοσίων νοσηλευτηρίων. Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Δώσαμε το iJustice, μάλλον το ολοκληρώσαμε το iJustice, δεν πήγε ακόμα παραγωγή, ελπίζω σύντομα να πάει παραγωγή. Ολοκληρώνεται όμως και το μεγάλο σύστημα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, θα είναι έτοιμο του χρόνου τον Απρίλιο. Αλλά σήμερα μπορούν, αν θέλουν, ο νομικός κόσμος, οι δικηγόροι, τα δικαστήρια, τα πρωτοκολλητεία να δουλεύουν 100% ψηφιακά. Άλλα έργα είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Αρχής Λιμένων, το DigiPol για την αστυνομία και όλα αυτά. Σύντομα θα βλέπουμε στην ιστοσελίδα μας. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Το gov.cy, κατά το πρότυπο, το gov.uk, σε συνεργασία με το Government Digital Services, που είναι το αρμόδιο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου για τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. Έχουμε έρθει σε συμφωνία μαζί τους και παίρνουμε υπηρεσίες υποστήριξης για να μας βοηθήσουν να κάνουμε μια ενιαία ψηφιακή μπύλη με ανασχεδιασμό των ιστοσελίδων και διάθεση ψηφιακών υπηρεσιών στο σύνολο 250 υπηρεσίες για τον πολίτη. Όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, τον έχω αναφέρει προηγουμένως, 20 εκατομμύρια για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, δημιουργία μιας ανοιχτής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας και να γεφυρώσουμε το χάσμα προσφοράς και ζήτησης σε ψηφιακές δεξιότητες
Και υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης για εργαζομένους, ψηφιακός μετασχηματισμός των σχολικών μονάδων και ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης ψηφιακής ικανότητας και πρόσβασης σε προγράμματα σε εκπαιδευτικό υλικό, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ευρυζωνικότητα. Η στρατηγική μας επιδίωξη είναι ότι μέχρι το 2025 οι τιμές μας θα είναι ανταγωνιστικές, ασφαλείς και ανθεκτικές υποδομές. 100 Mbit στο 70% των οικοκυριών, άμεσα, αυτό δεν είναι μέχρι το 25, αυτό είναι φέτος και του χρόνου. Συνδοσιμότητα Gigabit για όλους τους κύριους χώρους κοινωνικο-οικονομικής δραστηριότητας, 100% κάλυψη 5G και 100 Mbit σε οργανωμένες κοινότητες και σημαντικές οδικές αρτηρίες και ούτω καθεξής. Έκταση του δικτύου υπερεψηλών ταχυτήτων σε απομακρυσμένες λευκές περιοχές, κρατική ενίσχυση ή πρόθεση ιδιωτικών επενδύσεων 35 εκατομμύρια για αυτόν τον τομέα μόνο. Υποθαλάσσιο καλώδιο σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, για να μπορούμε να έχουμε πιο γρήγορες ταχύτητες διασύνδεσιμότητος με τον υπόλοιπο κόσμο. Και αναβάθμιση της εσωτερικής καλωδίωσης των κτηρίων για πρόθεση της συνδεσιμότητας, που θα δοθούν ως κίνητρο σε οικογένειες ή και σε επιχειρήσεις ανάπτυξης γης, να δώσουν γρήγορο διαδίκτυο μέσα στο κτίριο. Μέσα από συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο έχουμε εκπονήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου. Πράσινη οικονομία, διαδικτυακό one-stop shop για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιώσιμες μεταφορές, έξυπνο σύστημα μεταφορών, έξυπνη βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων, ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουμε στην Κύπρο, πρόκληση. Και φυσικά το Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής για Πρόθεση και Ανάπτυξη Έξυπνων Πόλεων, μια ενιαία πλατφόρμα για όλη την Κύπρο, όχι για μια πόλη, η οποία θα έχει συμμετοχή διαδραστική επικοινωνία του πολίτη με τον Δήμο του, έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων, έξυπνος φωτισμός και έξυπνη χωρή στάθμευσης. Αυτά είναι τα 35 εκατομμύρια. Καινοτόμως επιχειρηματικότητα. 85 εκατομμύρια πρόγραμμα χρηματοδότησης καινοτομίας και σχέδια στήριξης της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των startups, των νηφαίων επιχειρήσεων, το οποίο στο σύνολο είναι 55 εκατομμύρια μέσα από το σχέδιο ανάπτυξης, ανθεκτικότητας, με συγχωρείτε. Ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων του Υπουργείου Ενέργειας και Εμπορίου, 10 εκατομμύρια, και επενδυτικό ταμείο Equity Fund για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις, άλλα 20 εκατομμύρια. Τα είπα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένας τεράστιος πλούτος έργων. Θέλω όμως να τονίσω το εξής, και επιτρέψτε μου εδώ να περάσω και κάποια μηνύματα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο στην νέα τάξη πραγμάτων στο νέο οικονομικό μοντέλο της χώρας μας. Είναι ένα σημαντικό, συνεχτικό και ολιστικό σχέδιο δράσης που αγγίζει όλους τους τομείς της οικονομίας. Μια τεράστια πρόκληση, όμως, αποτελεί η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου, επιστημονικού και τεχνικού ανθρώπινου δυναμικού. Είναι τεράστιο αυτό το θέμα. Σήμερα υπάρχει τεράστια έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, επιστημονικού και τεχνικού για να μπορέσουμε, όχι μόνο στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ή να δράξουμε τις ευκαιρίες των 600 εκατομμυρίων σχεδόν που έχουμε δείξει σε αυτά τα σχέδια. Γι' αυτό το μήνυμα που θέλω να στείλω στην κοινωνία, στους γονείς, στους νέους, υπάρχουν ευκαιρίες καριέρας στους τομείς των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των μαθηματικών. Υπάρχει τεράστια έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού αυτή τη στιγμή και αυτή η έλλειψη μεγαλώνει, γίνεται ακόμα πιο μεγάλη, γιατί ξανοιγόμαστε σε τεράστια έργα, τα οποία πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μέχρι το 2026. Όπως γνωρίζετε, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πρέπει τα έργα για να τα εκταμιεύσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το 2026. Προβλέπουμε ότι θα δημιουργηθούν τουλάχιστον άμεσα 1.000 με 1.200 νέες θέσεις εργασίας στον χώρο της τεχνολογίας, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, που δεν τους έχουμε αυτή τη στιγμή.
Το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι πεδίο δόξης λαμπρών για αυτούς που θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο καριέρας. Το μήνυμα αυτό πάει και στους νέους, πάει και στους γονείς, πάει και στους ακαδημαϊκούς και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, τόσο της δευτεροβάθμιας όσο και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, παιδιά. Παρακαλώ. Να καθίσω εκεί γιατί μπορεί κάποιες ερωτήσεις να... Τα συγκεκριμένα κονδύλια που έχουμε δείξει είναι αυτά τα οποία θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Αυτά που θα συνδράμει ο ιδιωτικός τομέας σε μια σύμπραξη είναι έξτρα. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο ή υπολογισμό σε αυτό το στάδιο όμως, έτσι? Όχι, ανάλογα με το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, σε ένα πρόγραμμα καινοτόμου επιχειρηματικότητος, η χρηματοδότηση που δίνουμε για καινούρια νεοφυή επιχείρηση είναι στο 100%. Αν όμως είναι για μια καινοτόμο ιδέα η οποία είναι από μια υπάρχουσα επιχείρηση η οποία καινοτομεί, τότε ανάλογα με το πρόγραμμα είναι 80-20 ή 70-30, δηλαδή να βάλει 30% επιχείρηση. Άρα είναι κάτι το οποίο ανάλογα με το πρόγραμμα διαφέρει. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος? Ωραία, ναι. Σχετικά με το ευρωπαϊκό διαβατήριο. Ναι, ανεξάρτητα από το θέμα μας. Ναι. Θα σας έχουμε εδώ απλά να ρωτήσουμε γιατί σήμερα είναι τελική έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς είμαστε έτοιμοι να έχουμε ψηφιακό διαβατήριο ή θα το έχουμε σε έντυπη μορφή? Όχι, ο στόχος μας είναι και δουλεύουμε ότι 1η Ιουλίου μαζί με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα ξεκινήσουμε το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID. Φυσικά για όλα τα κράτη-μέλη υπάρχουν 6 εβδομάδες μεταβατική περίοδος. Η μεταβατική περίοδος δεν είναι μόνο για λόγους μη ετοιμότητας, γιατί θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι, αλλά γιατί μπορεί να προκύψουν κάποια θέματα τα οποία να χρειαστούν για όλα τα κράτη-μέλη ισχύει αυτό, να τα δούμε ξανά. Μπορεί να έχει σχέση με τα πρωτόκολλα, μπορεί να έχει σχέση με εξειδικευμένες περιπτώσεις. Άρα, στην ουσία, ξεκινά 1η Ιουλίου και η πλήρης εφαρμογή θα είναι μέσα Αυγούστου, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν μου επιτρέπετε να διευκρινίσω κάτι, ναι, όταν λέμε ψηφιακό πιστοποιητικό, θα εκδίδεται ψηφιακά. Ναι. Τώρα ο πολίτης, όταν το πάρει, μπορεί να το εκτυπώσει ή να το έχει, για παράδειγμα, πάνω στη συσκευή του τηλεφώνου του. Άρα να μην είναι κλειφθεί ότι αυτό που εκτυπώνει δεν είναι ψηφιακό. Είναι και αυτό ψηφιακό. Όπως το boarding pass που πάμε, όταν κάνεις online check-in, άλλοι τυπώνουν το boarding pass και άλλοι το φυλάω στο κινητό τους. Αλλά είναι ψηφιακό το boarding pass. Παρακαλώ. Από αυτά που μας παρουσιάσατε για την εκταμείευση αυτών των ποσών, θα χρειαστεί και η ψήφιση νομοθεσιών στη Βουλή ή είναι ανεξάρτητα από το οι νομοθεσίες που ενδεχομένως να πάνε ή να μην πάνε στη Βουλή? Ανάλογα με το έργο, ενδεχομένως να χρειαστούν κάποιες νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις. Για αρκετά από αυτά έχουν ήδη γίνει. Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική ταυτότητα, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, η ηλεκτρονική υπογραφή έχουν ολοκληρωθεί, που είναι προϋπόθεση. Αλλά αν, για παράδειγμα, αποφασίσουμε να κάνουμε έναν άλλον έργο όπου η νομοθεσία δεν μας βοηθά, θα σας πω ένα παράδειγμα. Υποβολή μιας αίτησης στο κτηματολόγιο ή στην πολεοδομία. Μπορεί μεν τεχνολογικά να είσαι έτοιμος, αλλά αν λέει ρητά στον κανονισμό ή και στον νόμο ότι πρέπει να κάνει προσωπική παρουσία ο πολίτης για να γίνει αυτή, αυτό πρέπει να αλλάξει. Γιατί σου λέει δεν θα είναι έγκυρη, ανεξάρτητα αν εσύ μου το υπέγραψες ηλεκτρονικά και είσαι ταυτοποιημένος. Άρα, τέτοιου είδους, είπα ένα απλό παράδειγμα, υπάρχουν και πιο σύνθετα παραδείγματα. Άρα, είμαι σίγουρος ότι στην πορεία θα προκύψουν πράγματα τα οποία θα χρειαστούν να γίνουν κανονιστικές ή νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά αυτά δεν τα θεωρώ ότι είναι η δυσκολία μας. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η μεγαλύτερη δυσκολία είναι να εκτελέσουμε αυτόν το πλάνο στους χρόνους που πρέπει, γιατί μετά δεν παίρνει τα λεφτά. Και ο κόσμος που έχουμε σήμερα διαθέσιμο στην Κύπρο, όσον αφορά αριθμούς, έτσι, και από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί χωρίς τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και την εποπτεία και την ιδιοκτησία του Υφυπουργείου, δεν μπορούν να υλοποιηθούν όλα αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει να δούμε άμεσα
άλλου είδους προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά τα έργα που να διαχειριστούμε το θέμα της ανθρώπινου δυναμικού. Όπως ποιες προσεγγίσεις? Κοιτάξτε, αφενός με ο ιδιωτικός τομέας και θα έχω μια συνάντηση ειδικά για αυτό το θέμα σύντομα, θα πρέπει να κάνει συμπράξεις με άλλους οργανισμούς του εξωτερικού για να αυξήσει τη δυναμικότητά του στο να αναλάβει τέτοιου είδους έργα. Όσον αφορά την πολιτεία, θα πάμε να κάνουμε συνεργασίες για να βρούμε έτοιμες λύσεις ενδεχομένως σε κάποιους τομείς με άλλες γεωγραφίες όπως είναι η Εστονία, που ήδη όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Κάνουμε αυτό που ονομάζουμε upskilling, δηλαδή βελτίωση των δεξιοτήτων του ίδιου του προσωπικού του Υπουργείου με εντατικά προγράμματα. Συνεργασία με την Γερμανία έχουμε ήδη ξεκινήσει και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα δεν μπορείς μόνο με τις δικές σου τα organic resources που έχεις να κάνεις ένα τόσο μεγάλο και τολμηρό βήμα, χωρίς να δεις άλλες προσεγγίσεις. Παρακαλώ. Πιστεύω στην νομοθετική μεταρρύθμιση που ενδεχομένως να χρειάζεται. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πλειοψηφία στη Βουλή, υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο, υπάρχει μια ευελιξία στην απελευθέρωση των σχετικών κονδυλίων? Όχι, δεν βλέπω να υπάρχουν. Η απάντηση. Στην τοπική αυτοδιοίκηση που ένεπερασε, είπε ότι επιδιώξαν να πιάσουν κάποια χρόνο, ίσως κάποια διαφορετική μεταχείριση. Όχι, αυτό δεν το έχω ούτε σαν πλάνο γάμα, όχι βήτα. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία πάμε να κάνουμε έχουν μια οικουμενική αποδοχή και αποδεκτικότητα και θεωρώ ότι όλα τα κόμματα, κι άλλωστε το σχέδιο εκτείνεται και στην επόμενη διακυβέρνηση, ανεξάρτητα ποια αυτή θα είναι, δεν θα έχουμε δυσκολίες να περάσουμε τις οποιασδήποτε νομοθετικές ρυθμίσεις για να κάνουμε αυτά τα πράγματα, τα οποία νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αναγκαιότητά τους και την αξία τους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, παιδιά.